Είχαμε γεννητούρια λοιπόν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από μία μαμά η οποία ήταν θετική στον κορονοϊό. Μία πολύ όμορφη, ξεχωριστή είδηση. Και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Θεόδωρο Κατάσο, συντονιστής διευθυντής μαιευτικής στον Άγιο Νικόλαο το νοσοκομείο. Κύριε Διευθυντά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι μία θετική είδηση. Είναι κάτι όμορφο το οποίο μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, μία μαμά ήταν θετική στον κορονοϊό και γέννησε, σωστά? Και γέννησε φυσιολογικά. Και γέννησε φυσιολογικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις προβλήματα υπάρχουν? Σας φόβιζε κάτι? Πάντοτε ήταν μία κατάσταση πρωτόγνωρη. Δεν νομίζω να έχει γεννηθεί άλλο παιδάκι φυσιολογικά στην Κρήτη με μητέρα από COVID-19. Εκείνο το οποίο προείχε σε εμάς ήταν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αφενός της μαμάς και του παιδιού και αφετέρου του προσωπικού, δηλαδή των συναδέλφων και των ΜΕΟΝ, των αναισθησιολόγου, της παιδιάτρου, που ήρθαν και βοήθησαν στον τοκετό. Και αυτό εξασφαλίστηκε. Εστιάσατε πού? Να τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το πρωτόκολλο το οποίο είχαμε εκπονήσει από την αρχή της πανδημίας. Η ψυχολογία της μαμάς πώς ήταν? Η μαμά μάλλον ήταν φοβισμένη και λογικό ήταν, γιατί η μαμά, θα ήθελα να σας πω ότι έχει στην οικογένειά της, μάλλον όλη η οικογένειά της νοσεί και ο σύζυγος νοσεί και τα δύο μικρά της παιδιά. Καταλάβατε, οπότε ήταν σε μια κατάσταση μάλλον η οποία της έδινε, ήταν φοβισμένη. Προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο της μαμάς, ο τοκετός ήταν πολύ εύκολος. Είχαμε κάποια προβλήματα στην ιστερωτουκία που καθυστέρησε, αλλά όλα καλό, όλα καλά. Τα συμπτώματα ήταν σοβαρά, ήταν έντονα τα συμπτώματα της νόσου στην μητέρα? Δηλαδή είχε πυρετό, είχε κάτι το οποίο... Η μαμά ήταν στην κλινική COVID γιατί προσπαθούσαμε να σταματήσουμε τον τοκετό. Είχε σημάδια έναρξης τοκετού, πρόωρο τοκετού. Προσπαθούσαμε να σταματήσουμε τον τοκετό για να μπορέσει η μαμά να γίνει τελειόμενη και να γεννήσει φυσιολογικά. Το αγοράκι... Ήταν δηλαδή συνειδητή μας επιλογή. Το αγοράκι είναι υγιέστατο, δεν έχει κάτι? Υγιέστατο. Κάναμε το πρώτο rapid test μόλις βγήκε το μωράκι και ήταν αρνητικό. Και το δεύτερο τεστ που κάναμε το PCR και αυτό είναι αρνητικό. Οπότε είναι δεν απαραίτητο. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι στα πρόωρα του παγνί. Και ζυγίζει 2.820. Μάλιστα. Δεν απαραίτητο ότι το παιδάκι, κάθε παιδάκι που θα γεννηθεί από μαμά θετική σε κορονοϊό θα είναι και αυτό θετικό? Όχι, φυσικά. Συνήθως δεν κολλάνε τα παιδιά. Συνήθως δεν κολλάνε. Η προτροπή και η συμβουλή του κυρίου Κατάσου σε μητέρες που ίσως νοσήσουν, ίσως βρεθούν θετικές και περιμένουν σε λίγες μέρες να γεννήσουν. Ποια είναι, τι πρέπει να προσέξουν? Να προσέξουν καταρχάς να μην κολλήσουν. Δηλαδή να προσέχουν να μην κάνουν κοινωνικές εκδηλώσεις, να μην συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Ας πάει κάποιος άλλος να ψωνίσει έξω το σπίτι. Ας μην δέχονται επισκέψεις στο σπίτι. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να τους πω, ότι υπάρχουν τα νοσοκομεία μας στο νησί, είναι πλήρως εξοπλισμένα και μπορούν να τις βοηθήσουν και αν ακόμα νοσήσουν, να φέρουν σε πέρα στο τοκετό τους, είτε με φυσιολογικό τρόπο, είτε με κεσαρική τόμη. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος φαίνεται ότι παραμένει σε σκληρό lockdown, παραμένουν τα μέτρα. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των πολιτών. Φαίνεται ότι η κατάσταση ξέφυγε κάπως. Ήταν θέμα λίγων ημερών. Γιατί μάλλον είχε φυσικάσει. Οι κάτοικοι της πόλης είχαν φυσικάσει από το χαμηλό αριθμό των κρουσμάτων και κάπου ξέφυγε η κατάσταση. Ελπίζουμε τώρα με το lockdown και κυρίως με τη συνειδητοποίηση από πλευράς των κατοίκων να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να προσέχουμε. Είναι ένας εχθρός τον οποίο τον πολεμάμε όλοι μαζί. Δεν αρκεί να τον πολεμάει ένας μόνος του. Όλοι μαζί πρέπει να πολεμήσουν. Από τη μία πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, από την άλλη ωστόσο και η πολιτεία θα πρέπει να τρέξουν σε εμβολιασμούς. Είναι μια διαδικασία που καθυστερεί σε πολλές περιοχές, αν όχι στις περισσότερες. Το ξέρω αυτό, το διαβάζω, ενημερώνομαι από τον τύπο. Ευτυχώς στο νοσοκομείο το δικό μας, ήδη... Για να σκεφτείτε, το μεγαλύτερο, μάλλον η πλειοψηφία των
ανθρώπων που συμμετείχαν σήμερα ξημερώματα στον τοκετό ήδη είχαν κάνει μία εβδομάδα και τις δύο δόσεις. Και τις δύο δόσεις. Και τις δύο δόσεις. Μάλιστα. Αυτό ήταν ευχαριστή γεγονός και ένα γεγονός το οποίο μας μείωνε το άγχος, καταλάβω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.